από τις αρχές του φθινοπόρου. Είμαστε αντιμέτωποι με πληροφορίες, με ενδείξεις μεγάλων ανατιμήσεων, που με αφορμή την ενέργεια καταρχήν, αλλά και την διαφορά μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εξαιτίας διαφόρων συνεπειών παράπλευρων της πανδημίας, έχει παρατηρηθεί αύξηση τιμών διεθνώς σε όλο τον κόσμο. Και αυτό έχει τις συνέπειες του και για τα ελληνικά νοικοκυριά, έχει τις συνέπειες του για τις τσέπες των ελληνικών καταναλωτών. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα έκανε παρεμβάσεις. Έκανε παρεμβάσεις και σε ό,τι αφορά τη στήριξη για να αναχαιτήσουμε να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα οι τιμές στην ενέργεια. Τελευταίες το Γενάρη 400 εκατομμύρια για στήριξη στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Να σημειώσω ότι η στήριξη σε επιχειρήσεις ανάμεσα στα υπόλοιπα έγινε για να μην μετακυλήσουν το κόστος της παραγωγής και στα προϊόντα, δηλαδή να μην την πληρώσει ο καταναλωτής, να μην έχουμε επιπλέον πληθωριστικές επιβαρύνσεις από εκεί. Παρακολουθούμε το φαινόμενο σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις και τις ανατιμήσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα. Είμαστε στη διαρκή επικοινωνία με την αγορά και εξετάζουμε μια σειρά παρεμβάσεων. Παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με τη σωστή εποπτεία της αγοράς, παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με την επάρκεια και τη λειτουργία έτσι ώστε να έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα επιλογών σε διαφορετικά επίπεδα τιμών για μια σειρά από αγαθά, κυρίως τα πιο βασικά, και παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν και με την ενίσχυση του εισοδήματος σε συνέχεια όλων όσων έχουμε πράξει το προηγούμενο διάστημα, γιατί στην ουσία αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Να μπορείς ενισχύοντας το εισόδημα να βοηθήσεις τον κόσμο να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και τις μεγαλύτερες πληροφορίες που έχει. Οι πληροφορίες οι δικές μας και το ρεπορτάζ λέει ότι συγκράτηση πλέον τιμών από τα σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να γίνει. Ούτε να απορροφήσουν τις αυξήσεις. Μονόδρομο αποτελεί, λένε και εκείνοι, λένε και παράγοντες της αγοράς, είναι η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα για μικρό χρονικό διάστημα όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση. Είναι μέσα στις προθέσεις της κυβέρνησης, θα επιμείνω, γιατί είναι το βασικό αυτό, κύριε Υπουργέ. Η κυβέρνηση τις παρεμβάσεις θα τις ανακοινώσει σύντομα στον κατάλληλο χρόνο, μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος της επικοινωνίας με όλους τους συντελεστές αυτής της υπόθεσης.